Τον καλλιτέχνη Τζούντα Κίνγκ μπορεί εμεί οι Έλληνε να μην τον γνωρίζουμε. Εκείνο όμω μα γνωρίζει πολύ καλά και μάλιστα είναι φίλο τη Ελλάδα. Και κρατηθείτε φίλο του Απόλανα Καλαμαριά. Ναι, καλά ακούσατε του Απόλανα Καλαμαριά. Χάρη στον Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρο Κωνσταντάρα, ο οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στην Κένια. Είναι ο τραγουδιστή ο Τζούντα Κίνγκ, ο οποίο γίναμε καλοί φίλοι. είναι παντρεμένο με Ελληνίδα. Και έκανε κάποια στιγμή ένα. τον έφερα στου αγώνε. Είχαμε έρθει εδώ Ελλάδα, πήγαμε, ακολουθούσαμε την... με τη δόξα δράμα, ήρθε εδώ πέρα, είδε το χαμό. και έγραψε ένα τραγούδι. Το οποίο ο ίδιο ζήτησε και μου λέει: κοίτα λέει, θέλω αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω να πλώνει καλαμαριά. Και θέλω να το γυρίσουμε γύρω από το γήπεδο, να φοράω την φανέλα τη ομάδα. Ήταν δηλαδή όλα δικέ του ιδέε. Ε, και το σκηνοθέτησα εγώ και ήρθαμε εδώ στο γύρω στον πε... στο περιβάλλοντα χώρο ε, και ο ίδιος το τραγούδισε, λέγεται Bright Days και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τις καλύτερες μέρες που έρχονται mm -hmm. για την ομάδα και για τον καθένα μας. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος έχοντας μετακομίσει στην Αφρικανική χώρα δεν ξέχασε την αγαπημένη του ομάδα και σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται κλέβει λίγο χρόνο για να απολαύσει ένα μάτσο. Μάλιστα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει και κλαμπ οπαδών του Απόλωνα στη μακρινή Κένια. Γενικότερα, δεν είσαι μακριά από την οικογένειά σου και, την, ε, και τους φίλους σου, ας το πούμε, την πατρίδα σου, όπως είπες. Ε, ε, είναι λίγο δύσκολα, κατά καιρούς, όχι συνέχεια, γιατί έχει κάποιο λόγο εκεί, εγώ δούλευα κτλ. Αλλά υπάρχουν αυτές τις στιγμές που λες, Ξε Μου λείπουνε και θε κάτι να σε φέρει πιο κοντά, να σου θυμίσει. Ε, και γενικά, παράδειγμα, μια ποδοσφαιρική ομάδα, κάτι το οποίο σου φέρνει αναμνήσει, σου, σου φέρνει εντάσει, σου φέρνει, φέρνει χαρέ, λύπες Και όλα αυτά είναι σημαντικό. Έτσι και για μένα ο Απόλλων ήταν κάτι το οποίο εβδομαδιαίω ήξερε η γυναίκα μου. Μία μέρα τουλάχιστον τη βδομάδα θα καθόμουν μέσα στο γραφείο μου, θα βάζα το ράδιο ή τηλεόραση, το YouTube όπω είπα και θα έβλεπα την ομάδα, τις, τη Τακασκόλ και θα με έφερε, θα νιώθω ότι ήμουν εδώ πέρα. Ε, είναι, είναι νομίζω καλό να κρατάς, Είναι για μένα θέμα κουλτούρα και πολιτιστικό ε, γιατί μεγάλωσα εδώ σε, σε μια περιοχή όπου υπάρχει αυτή η ομάδα με μεγάλη ιστορία, με τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν είμαι πόντιο, αλλά μεγάλωσα με αυτή την ιστορία. Και για μένα είναι η ταυτότητά μου. Mm -hmm. Έγινε η ταυτότητά μου πλέον αυτή η ομάδα. Ε, και ήταν σημαντικό να την κρατήσω ζωντανή. Νιάτες, να ακολουθήσουν την ομάδα Έ ε, Λίγο η τρέλα, λίγο. Του έπεισα με, με την όλη ιστορία. Του είπα, <laughs> Εκεί στην Κένια έχουν 42 φυλέ και καταλαβαίνουν πιο πολύ αυτό το φυλετικό. Και του λέω, και η Ποντιακή είναι μια φυλή. Είναι από τι φυλέ, τι λίγε που έχει η Ελλάδα, α το πούμε. Του το, πέρασα κάπω έτσι. Και του φάνηκε ενδιαφέρον το γεγονό ότι υπάρχει ξέρω, μια φυλή, η οποία ξέσαι από το ένα μέρο. Του διώξαν, ήρθαν εδώ Ελλάδα. Ε, χτίσαν από την αρχή τα πράγματα. Και του άρεσε πιο πολύ, νομίζω, αυτή η ιστορία. Η ιστορικότητα τη ομάδα, παρά το γεγονό ότι ξέρει μπορεί να παίζει στη Β' Εθνική τώρα ή πιο παλιά στη ΓΑΜΑ, στη ΔΕΛΤΑ κτλ. Του άρεσε πιο πολύ το κόνσεπτ, α το πούμε. Ο Αλέξανδρο, που έχει σκηνοθετήσει και ταινίε σε φεστιβάλ τη χώρα μα και του εξωτερικού, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο του, καθώ ήθελαν να μεγαλώσει την πατρίδα του και να μάθει την ελληνική γλώσσα. Τώρα επιστρέψαμε Ελλάδα προσφάτω γιατί έχουμε ένα γιο, πρώτο εγγόνι για του γονεί μου, και ήρθαμε λίγο εδώ. Θέλαμε να μεγαλώσει η Ελλάδα, να μάθει και τα ελληνικά. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε, με απόσταση με την Κένια. Αλλά κρατάω ότι κρατήσαμε και πέρα την εταιρεία που έχουμε και προσπαθούμε ό,τι προϊόντα είχαμε φτιάξει εκεί, ταινίε και τηλεοπτικέ σειρέ. Από απόσταση τι πουλάμε, κάνουμε διάφορε. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά τώρα με το ίντερνετ είναι λίγο πιο εύκολα. Εδώ ακόμα δεν έχω ξεκινήσει κάτι, ευελπιστώ. Η γυναίκα μου που είναι ηθοποιό ε, από την Κένια, ήδη την έχουν πάρει σε μια ταινία ε, που θα γίνουν τα γυρίσματα στην Αθήνα τον άλλο μήνα. Οπότε πιστεύουμε σιγά σιγά να δικτυωθούμε και στην Ελλάδα. Πάντως όπως λέει ο Αλέξανδρος δεν δημιούργησε κλαμπ οπαδών μόνο στην Κένια αλλά και στην Ουαλία όπου σπούδαζε. Εκεί έβαλε τους άγγλους «να ξεχνούν για λίγο Μάντσεστερ και Λίβερπουλ» και να παρακολουθούν απόλυτα πόντου.